Τα ποδάκια, καλαμαράκια, σουπιές και άλλα ψαροειδή είναι αυτά που τρώνε οι Έλληνες αυτές τις ημέρες, μέρες νηστείας. Οι τιμές στη Λαϊκή του Άργους είναι αρκετά χαμηλές. Το πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει μεγάλη επάρκεια για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες. Υπήρχε κίνηση σήμερα, ο κόσμος ψώνισε. Τα ποδάκια, σουπιές, καλαμαράκια. Νηστεύει ο κόσμος, στηρεί τα έθιμα. Στηρεί τα έθιμα κάθε χρόνο. Οι τιμές είναι όπως η πέρυσι και πρόπερσι. Προσπαθούμε να έχουμε χαμηλές τιμές. Προσπαθούμε όσο μπορούμε κάτω. Αν και έχουμε αυξήσεις, αλλά προσπαθούμε να έχουμε χαμηλές τιμές. Υπάρχει αυθονία έτσι? Όχι πολύ αυθονία, αλλά δόξα τω Θεώ, φέτος ήταν καλή η χρονιά. Δόξα τω Θεώ. Ξέρουμε τη Μεγάλη Παρασκευή, δουλεύουν τα ουζερί με τα χταποδάκια. Χταπόδι, σουπιά, καλαμάρι, ό,τι είναι χωρίς λάδι. Δηλαδή όλα ψητά και ντοματούλες, διάφορα τέτοια νηστίσιμα. Ο αγωγικός κόλπος έχει βγάλει καλαμάρι για να καλύψει τις απαιτήσεις. Υπάρχουν, απλά δεν είναι τόσο πολλά για να καλύψουν όλες τις απαιτήσεις. Είμαστε και λίγο φαγανοί. Ποιο είναι αυτό που περισσότερο πετάει ο κόσμος? Πιο πολύ το χταπόδι. Έχει πιο πολύ φαγητό, το κάνει και ψητό και ξυδάτο. Έχει πιο πολύ μεζέα, το πούμε. Το καλαμάρι δεν έχει τόσο πολύ όπως το χταπόδι. Οι σουπιές φύγανε πρώτες, αλλά το χταπόδι επί το πλείστον είναι περισσότερο σε κατανάλωση. Ναι.